Εδώ είμαστε σήμερα, θα γίνει η πρώτη προσπάθεια να πάρει μπρος το Τσερόκι για να έρθει στην κατοχή μας. Το αμάξι είναι αυτό. Περιμένουμε κινητό συνεργείο να έρθει τώρα. Θα εμφανιστεί από ώρα σε ώρα. Ας τώρα, άμα πίνουμε καφέ, δεν βλέπω να τελειώνουμε σήμερα. Δεν το πάει στο μάχη. Πρέπει να πάει το βράδυ στο σπίτι, τώρα που πήραμε το OK. Θα το πάρω εγώ αεροπορικός τώρα. Αεροπορικός είναι εκεί, περιμένει το καπό, το βλέπεις. Μας τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Θα κάνουμε δουλειά. Το αμάξι πρέπει να πάει σήμερα στο σπίτι. Το βλέπω, έβγαλες εδώ. Θα ψήσεις κρέας. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Θα βάλεις τώρα κάναμε ζέ εδώ. Τι. Και ακόμα δεν αρχίσαμε. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Θα βάλεις τώρα να βάλεις τώρα, περίμενε. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Πώς το βλέπεις. Θα βάλεις προβατίνα. Θα βάλουμε σήμερα κοκορέτσι. Βλέπω υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ξεκινήσει. Άτσε να σε δω. Έχουμε φτάσει πριν το τελικό στάδιο που περίπου αυτό πιστεύουμε ότι είναι για να πάρει μπρος, έτσι. Πώς το... Πιστεύω είναι το τελευταίο στάδιο, τέρμα. Για να δούμε, για να δούμε. Τώρα τέρμα, πιστεύω είναι το τελευταίο του. Πώς τα βλέπεις. Για κάνε την πρώτη δοκιμαστική. Κάτσε λίγο ρελαντί. Κάτσε ρε λαντί, άστο, άστο, μην το... Άμα είναι για... Μπορεί θα είναι τόσο κρύο τώρα, μετά από καιρό. Είσαι μάστορα, δεν μάστορα, ρε μάστορα. Τέρμα, το είδες, ρε. Καταφέραμε σιγά σιγά λοιπόν, έγινε η κατάσταση. Έτσι, εδώ έχουμε muchas grandes problemas. Αυτό θα γίνει εκεί. Σιγά σιγά θα φτιαχτούν όλα. Μα τώρα για πάμε. Νερό από την Αφρική να πούμε σε λακκούβα το βρήκατε. Τα πέτα ρίχνει πάνω στα γαλόδια, στα μοτέρ. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα με το ψυγείο. Έγινε καθάρισμα εδώ από το μάστορα. Άλλος μάστορας ήρθε σήμερα. Και δουλεύουν όλα κανονικά. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Πώς τα βλέπεις μας τώρα. Ένα ρολόι πάνε. Θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε και θα πάμε και βουνό. Για λέγε μάστορα. Τι να πω, εδώ και το αυτοκίνητο και το πλένουμε τώρα. Το μάστορα για λέγε. Τίποτα, θα τα υπράξεις στο βουνό. Είχε πάρει μέσα τη φλάτσα. Για να μπορέσουμε να δούμε γιατί έχανε βενζίνα από την Αντλία, από την τάπα εδώ. Εδώ
Έγινε μια πολύ καλή στεγανοποίηση και καθαρισμός. Δεν λύσαμε το πρόβλημα με την αντλία και τη φλάτζα του, οπότε αναγκαστήκαμε να το κατεβάσουμε εδώ. Έτσι μας τώρα. Έτσι. Κατέβασες όλο το τεπόζιτο για να μπορείς να βάλεις τη φλάτζα και, και την αλυφή την ειδική εδώ που είναι η Supra Black που φέραμε από την Αμερική. Εδώ τώρα τι να κάνεις? Εδώ τώρα θα καθαρίσουμε το αυτοκίνητο από κάτω και στη θέση του τεπόζιτου. Α, μάλιστα, ωραία. Για δε δώσ' του. Το κάλυμα του ντεποζίτου είναι μάστορα. Ναι. Δεν θα βάλουμε το προφυλακτήρα χωρίς το ντεπόζιτο. Γιατί, πώς? Και να το βάλουμε από την πλαστικό. Θα γεμίζει και πιο λίγο. Μάστορα, μέρα, ήρθαμε, νύχτωσε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κάτι θα κάνω. Έβαλες και σιλικόνες και λάστιχα περίεργα, Βάλαμε εκεί γιατί θα μην χτυπάει και μας φρίζει. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, το μόνο σάπιο που βρέθηκε στο αυτοκίνητο το ανακαλύψαμε. Έγινε τώρα εδώ πέρα ξύλωμα στη μοκέτα και στο κάθισμα. Και οι εργασίες προχωράνε. Αφαιρέθηκε το σάπιο κομμάτι εδώ. Πέρασαν και 23 χρόνια. Άστορα εδώ πέρα ήταν το μόνο σάπιο κομμάτι που βρήκαμε. Αυτό ήταν το σάπιο. Ωραία. Το μόνο σάπιο που βρήκαμε. Μίτσο, θα κάνουμε μπάνιο εκεί μέσα, το βλέπεις, ε! Πισίνα το κατάντησες! Πιστεύω ότι είναι τέτοιος. Πέρασε η ώρα, νύχτωσε, το μοναδικό σάπιο που είχε το αυτοκίνητο το ανακαλύψαμε
και ξύθηκε, καθαρίστηκε, κόπηκε και έχει μπει νέα λαμαρίνα ψηλή στο ίδιο πάχος με το σασί του αυτοκινήτου και τελειώνουν οι εργασίες σιγά σιγά. Για να δω. Αυτό θα το τροχίσεις μετά. Λίγο, ναι. Για να φαίνεται όμορφο. Να φαίνεται που εδώ πέρα δεν θα το ξαναδεί κανένας. Εντάξει, ναι, φίλε. Το bedline. Γιατί θα τον δει όλη η Ελλάδα. Ναι. Φεύγω, κοράκια. Πώς το βλέπεις το αμάξι μας? Τέλεια το αμάξι.